Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε ένα ακόμα σύνθετο σποδηλωτό νομοσχέδιο από αυτά που συνηθίζουν να εισάγουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση, δυσκολεύοντας την ουσιαστική συζήτηση και τοποθέτηση. Με τα τρία πρώτα κεφάλαια κυρώνονται και ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και ευρωενωσιακές οδηγίες, με έμφαση στα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων, όχι φυσικά για να προστατευτούν αποτελεσματικά, αλλά κυρίως για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του αντιδραστικού ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το τέταρτο κεφάλαιο εισάγονται διατάξεις για την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση του αντιδραστικού και επικίνδυνου για τις λαϊκές ελευθερίες θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με βάση τον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ με το πέμπτο ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 1, για τα άρθρα 1 έως 4 που αφορούν την κύρωση του 16ου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, στον ΕΣΔΑ, εφεξής ΕΣΔΑ, για λόγους συντομίας, αποτελεί κατά τη γνώμη μας την συνέχεια και κινείται στην ίδια λογική που διέπει και την κύρωση του 15ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής περίπου πριν από δύο μήνες. Το 15ο πρωτόκολλο ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας να αυλυνθούν κάποιες τριβές που είχαν προκύψει ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις Εθνικές Αρχές και τα Δικαστήρια, ως αποτέλεσμα συγκρούσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταλαντεύσεων που εκφράζονται και στο επίπεδο των ατομικών δικαιωμάτων. Με το σχετικό πρωτόκολλο αναγνωρίστηκε ένας σημαντικός ρόλος στα εθνικά δικαστήρια βάσει της αρχής της επικουρικότητας και τους δόθηκε ένα περιθώριο ελιγμών ώστε να προσαρμόζονται με μια ευελιξία στην εφαρμογή των υποχρεώσεων από την ΕΣΔΑ. Δόθηκε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένας πιο επιτελικός ρόλος στην ενοποίηση της σχετικής νομολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή της ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κινείται και το 16ο πρωτόκολλο της ΕΣΤΑ, το οποίο και συζητάμε. Αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου, προβλέπει την κατά ελεύθερη κρίση δυνατότητα των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών να ζητούν την έκδοση γνωμοδότησης από σχηματισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με ζητήματα αρχής που σχετίζονται με την ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΔΑ. Την κρίση, αν θα υπάρξει όχι γνωμοδότηση, την κάνει μια πενταμελή σύνθεση, κατ' ελεύθερη κρίση, σε σχέση με το αν πράγματι υπάρχει θέμα αρχής ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΔΑ, ώστε να δοθεί ή όχι η γνωμοδότηση. Η ελόγω γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική για τα ετούντα ανώτατα εθνικά δικαστήρια. Όμως, από τη στιγμή που θα υπάρξει γνωμοδότηση, είναι σημαντική και ουσιαστικά δεσμευτική, δεδομένου ότι οι σχετικές νομοδοτήσεις αποτελούν τμήμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προβληματικό σημείο του πρωτοκόλλου, κατά τη γνώμη μας, πέραν της γενικής τουλάχιστον επιφύλαξής μας για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λειτουργεί ως επιτοπλίστων, ως δικαστήριο σκοπιμότητας για συγκεκριμένες οικονομικοπολιτικές επιδιώξεις ισχυρών κρατών και επιχειρηματικών ομίλων, είναι το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, το οποίο παρέχει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στα πλαίσια της γνωμοδοτικής διαδικασίας και στην σχετική ακροαματική διαδικασία, την δυνατότητα, κατ' ελεύθερη κρίση του, να καλέσει στη σχετική διαδικασία για να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις οποιοδήποτε άλλο συμβαλόμενο κράτος ή πρόσωπο που δεν είναι διάδικος ή κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο βεβαίως μπορεί να εκφράζει σημαντικά οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα και να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου για τη γνωμοδότηση. Το βασικό ζήτημα για το ΚΚΕ είναι ότι η ευρωενωσιακή αλλά και η εσωτερική εγχώρια νομοθεσία και άσκηση της δημόσιας εξουσίας γίνονται πιο αντιδραστικές και αυταρχικές απέναντι στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Για την προστασία απέναντι σε αυτή την αντιδραστική νομοθεσία και αυταρχική εξουσία,
Η αποτελεσματική διέξοδος δεν μπορεί να είναι η καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το ρόλο του οποίου, όπως προαναφέραμε, έχουμε τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις, αλλά ο αγώνας των εργαζομένων και του λαού της χώρας μας, όπως και των άλλων κρατών της Ευρώπης, για την ανατροπή αυτής της νομοθεσίας και εξουσίας. Και μέσα στο συνολικό αυτό αγώνα, κατά τη γνώμη μας, θα κατακτώνται έστω και προσωρινά κάποια επιμέρους δικαιώματα και ελευθερίες. Για τους παραπάνω λόγους στα σχετικά άρθρα του κεφαλαίου 1, θα ψηφίσουμε παρόν, όπως είχαμε ψηφίσει και στο 15ο πρωτόκολλο. Στο κεφάλαιο 2, για τα άρθρα 5 έως 10, που αφορούν πλευρές του τεκμηρίου αθωότητας, στην ίδια την αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο στόχος της οδηγίας είναι να θεσπιστούν ελάχιστοι κοινοί κανόνες για ορισμένες πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη, μέσω της θέσπισης ελαχίστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, όχι βέβαια γιατί τους έπιασε ο πόνος για τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία έχουν κυριολεκτικά κατακρεουργηθεί μαζί με τα κοινωνικά δικαιώματα και τους διάφορους τρομονόμους, αλλά για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στα συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών και έτσι να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και να αρθούν τα τυχόν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην επικράτεια των κρατών μελών. Με άλλα λόγια, ο λόγος καθιέρωσης της οδηγίας συνιστά μέσω της διευκόλυνσης της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις να προωθηθεί διατήρηση και ανάπτυξη του αντιδραστικού ενίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος που αποφασίστηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερι το 1999. Το ΚΚΕ είχε καταδικάσει και αντιταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, τονίζοντας τις τεράστιες αρνητικές συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τόσο των πολιτών των κρατών μελών, όσο και των πολιτών τρίτων χωρών, ιδίως των μεταναστών και των προσφύγων. Οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις σε διακρατικό και εθνικό επίπεδο, όπως η συνθήκη Σέγγεν, η προώθηση νομοθεσίας για το αρμόδιο κράτος να εξετάσει μια αίτηση ασύλου, η τρομονόμη, το Δουβλίνο 1, το Δουβλίνο 2, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και πολλά άλλα, καθώς και οι πρακτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί που έφτιαξαν, όπως της Europol, της Eurojust και άλλες, δικαίωσαν τη θέση του ΚΚΕ. Πιο συγκεκριμένα για τα σχετικά άρθρα, επισημαίνουμε ως προβληματικό σημείο της οδηγίας που αποτυπώνεται στα άρθρα 5 και 6 του σχεδίου νόμου, ειδικότερα για την προσθήκη και του άρθρου 72α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που εισάγει το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, την κοινή αντιμετώπιση του υπόπτου με το κατηγορούμενο και έτσι την αναβάθμιση του πρώτου στο όνομα της προστασίας του στο ζήτημα του λεγόμενου τεκμηρίου αθωότητας. Και τούτο διότι για τον απλό ύποπτο δεν θα έπρεπε καν να τεθεί θέμα εφαρμογής τεκμηρίου αθωότητας, αφού δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει κατηγορούμενος. Πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού στην πράξη, εξαιτίας της ολοένα και πιο κατασταλτικής νομοθεσίας, η οποία στερεί από τους πολίτες στοιχειώδεις δικονομικές εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα για τη λήψη του DNA, στο όνομα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, παρατηρείται το φαινόμενο της συνεχούς διεύρυνσης του κύκλου των υπόπτων και της αβασάνιστης μετατροπής του σε κατηγορούμενους, όπως νοποιεί είναι η χαρακτηριστική υπόθεση της Ιριάνας και του Περικλή. Είναι κάτι για το οποίο, μεταξύ άλλων, ασκήσαμε έντονη κριτική στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είχε εισαχθεί το 2004 και για το οποίο λέγαμε ότι εισάγει για πρώτη φορά το καθεστώς του υπόπτου, καθώς θα μπορούσε να σταλεί ένας Έλληνας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι αστυνομικές του αρχές θα τον θεωρούσαν ύποπτο τέλεσης κάποιου αδικήματος. Ένα αμφιλεγόμενο επίσης σημείο της οδηγίας, το οποίο μάλιστα αποτυπώνεται με προβληματικό τρόπο στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, με την παροχή της δυνατότητας άσκησης αγωγής αποζημίωσης από το κατηγορούμενο εξαιτίας της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις δημοσιοναρχών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης πρώτου δευτέρου βαθμού, οι οποίες αναφέρονται κατά τρόπο άμεσο στην εκκρεμή ποινική διαδικασία
και είτε παροτρύνουν το κοινό να πιστέψει στην ενοχή του κατηγορουμένου, είτε προβαίνουν σε εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών με την οποία προδικάζουν τη δικαστική κρίση της υπόθεσης. Βεβαίως, το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου πρέπει να προστατευτεί, ωστόσο, είναι συζητήσιμο αν είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος. Περαιτέρω, πόσο αποτελεσματική προστασία του τεκμηρίου αθωότητας παρέχεται με τη ρύθμιση όταν περιορίζεται στην προσβολή του από τις δημόσιες αρχές. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών που διαπομπεύουν για λόγους αύξησης της τηλεθέασης, της διαφήμισης και τελικά των κερδών τους ή και για άλλους λόγους διασυνδέσεων με δημόσια πρόσωπα, για παράδειγμα, όποιον συλληφθέντα θέλουν, ποια προστασία του τεκμήριου αθωότητας μπορούν να παράσχουν. Απ' την άλλη μεριά, δεν αποκλείεται να συμβεί η ρύθμιση να λειτουργήσει και προς την αντίθετη από την επιδιωκόμενη κατεύθυνση, να την αξιοποιήσουν δηλαδή ακόμη και καθομολογία τους εγκληματίες για να επιτύχουν κάποιο οικονομικό όφελος. Από εκεί και πέρα όμως, με τα υπόλοιπα σχετικά άρθρα του κεφαλαίου αυτού του σχεδίου νόμου, εισάγονται απλώς λογικές ρυθμίσεις, οι οποίες σχεδόν αυτονόητα έπρεπε να έχουν ήδη εισαχθεί. Επιφυλασσόμαστε για την τοποθέτησή μας στην ολομέλεια, στα άρθρα 5, 6 και 7 και υπερψηφίζουμε τα άρθρα 8, 9 και 10 του σχεδίου νόμου. Για το κεφάλαιο 3, που αναφέρεται σε μια πλευρά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και ειδικότερα στην θεσμοθέτηση κοινών βάσεων που θα επιτρέπουν την άρνηση αναγνώρισης αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί σε δίκες κατά τις οποίες ο εκζητούμενος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται οι ρυθμίσεις να αποσκοπούν στη διαφύλαξη των οικονομικών δικαιωμάτων του εκζητουμένου, ώστε να αποφευθεί η εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του για μια απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη χωρίς την παρουσία του ίδιου. Στην ουσία όμως, όπως είναι φτιαγμένες οι διατάξεις, ιδίως των άρθρων 11 και 13, αφήνονται παράθυρα ανοιχτά υπό προϋποθέσεις για εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, για απόφαση που εκδόθηκε από το εξητούν κράτος και επιβάλλει ποινή στερητική της ελευθερίας, ακόμα και αν ο εξητούμενος καταδικάστηκε στο εξητούν κράτος χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο δικαστήριο, όπως θα εξηγήσουμε. Οι ρυθμίσεις συνολικά επιδιώκουν στην ουσία να εξασφαλίσουν κάποιες κοινές εγγυήσεις νομιμότητας, ώστε τελικά να διευκολύνεται η εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Και αυτό για να προωθείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε επίπεδο κρατών μελών, στα πλαίσια του λεγόμενου ενίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υπενθυμίζουμε ότι το κόμμα μας είχε αντιταχθεί έντονα στην θεσμοθέτηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, αποχωρώντας μάλιστα από τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου το 2004. Επιφυλασσόμαστε κατά συνέπεια για τα σχετικά άρθρα του τρίτου κεφαλαίου στην ολομέλεια. Το κεφάλαιο 4 για τα άρθρα 16 έως 21 που αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμείς θα το καταψηφίσουμε αυτό το κεφάλαιο και φυσικά ζητάμε και την απόσυρσή του. Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του αντιδραστικού και επικίνδυνου για τις λαϊκές ελευθερίες θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στον οποίο έχουμε ήδη έντονα αντιταχθεί και καταγγείλει, καθώς και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν, με το διορισμό Έλληνα-Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Και ιδιαίτερα αρνητικό και επικίνδυνο είναι το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου, που δίνει στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς τις ίδιες εξουσίες με τους εθνικούς εισαγγελείς όσον αφορά την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης. Και τέλος, στο κεφάλαιο, θα πούμε πολύ περισσότερα βέβαια και αύριο και στην ολομέλεια για αυτό το κεφάλαιο, το θεωρούμε κομβικό. Και τέλος, στο κεφάλαιο 5 που ρυθμίζει διάφορα ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Επίσης, επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε πολύ πιο συγκεκριμένα για αυτά τα ζητήματα. Κατά συνέπεια, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, συνολικά επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, κυρίως, επαναλαμβάνω, γιατί περιλαμβάνει το τέταρτο κεφάλαιο με διατάξεις για τον αντιδραστικό και επικίνδυνο για τις λαϊκές ελευθερίες θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.